Καλώς ήρθατε στον Γαλιλαίο. Μια εκπομπή που πήρε το όνομά της από το όνομα ενός εκ των μεγαλύτερων επιστημόνων που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Άλλωστε, η λέξη επιστήμη προέρχεται από το ρήμα επίσταμε, που σημαίνει γνωρίζω καλά. Και αν κάτι γνώριζε πολύ καλά ο Γαλιλαίος, βγήκε και το είπε ξεκάθαρα. Η γη γυρίζει. Άλλο αν κάτι λαμόγια της εποχής τότε πήγαν να τον φάνε. Τότε αυτό ήταν πρωτοποριακό. Σήμερα θεωρείται αυτονόητο. Αυτά τα μικρά πραγματάκια, τα αυτονόητα, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε σε αυτή την εκπομπή. Όχι για να πάρουμε το Νόμπελ Φυσικής, αν και δεν θα μας χάλαγε καθόλου, αλλά για να μπορούμε να απαντάμε στα παιδιά μας όταν μας ρωτάνε. Δεν είναι και λίγο. Δείτε λοιπόν σήμερα τους επίδοξους ανθρώπους κότες. Και τι ξέρετε για το ρεύμα. Έχετε σκεφτεί πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας αν αντί να βγαίναμε από την κοιλιά της μάνας μας, βγαίναμε από αυγό. Αντί για μευτήρια θα είχαμε κολαπτήρια. Θα μπαίναμε σε τελάρα των 30, το Πάσχα θα μας έβραζαν και θα μας έβαφαν κόκκινους. Και το φιλοσοφικό ερώτημα θα ήταν, ο άνθρωπος έκανε το αυγό ή το αυγό τον άνθρωπο. Εμείς θα απαντήσουμε στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος. 21 μέρες του πήρε να βγει από εκεί μέσα. Τόσες μέρες κάθισε η μητέρα του, η κότα, πάνω στο αυγό. Άραγε μπορεί ο άνθρωπος να κάνει το ίδιο πράγμα. Αυτό θα προσπαθήσουν να το κάνουν τρία γενναία άτομα. Ο Άλεξ, η Νικόλ και η Τίνα. Αν αυτό είναι εφικτό, τότε πολλές θέσεις εργασίας καταλαβαίνετε ότι ανοίγουν. Οι άνθρωποι κότες θα κοντραριστούν με τη σούπερ κότα μας, την Άγνες, την οποία έχουμε διαλέξει ανάμεσα σε χιλιάδες. Ποιος θα νικήσει, ο άνθρωπος ή η κότα? Η Νικόλ, η Τίνα και ο Άλεξ μπαίνουν στο μεγάλο κοτέτσι τους. Τις επόμενες 3 εβδομάδες αυτό θα είναι το σπίτι τους. Και όλα όσα γίνονται θα καταγράφει μέρα, νύχτα ή κάμερα. Ακριβώς δίπλα, ο ειδικός για τις κότες, Γκέωργ Χέρμαν, ο οποίος ανακατεύεται και με τα πίτουρα, φτιάχνει ένα ειδικό κλουβί για την Άγνες. Η κότα μας δεν θέλει πολύ χώρο, αφού θα είναι κυρίως καθισμένη. Und an dieser Stelle entwickelt die Henne mehr Körpertemperatur, dass wir also die 37,8 Grad Celsius zusammenbringt, die wir dann zum Brüten brauchen. Άρα 37,8 βαθμοί Κελσίου πρέπει να είναι η θερμοκρασία που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι κότες. Για να εξασφαλίσουν αυτή τη θερμοκρασία, οι άνθρωποι κότες δεν θα ανεβάσουν φυσικά πυρετό, αλλά θα φορέσουν ένα φρόδες κάλυμα στην κοιλιά. Η ειδική θερμάστρα εξασφαλίζει ότι θα πετύχουμε αυτή τη θερμοκρασία. Και πράγματι λειτουργεί. Η υγρασία του αέρα, η οποία ανέρχεται σε 60%, αποτελεί ιδανική συνθήκη για να κλωσίσουν τα αυγά. Πρώτη μέρα και οι άνθρωποι κλώσσες μπορούν να κάτσουν πάνω στα αυγά. Αλλά ήδη την πρώτη νύχτα έχει συμβεί αυτό που όλοι φοβόμασταν. Ένα αυγό έσπασε. Scheiße! Als wir so dickes Ei, Nicole wollte hier das dicke Ei rausziehen und dann hat's irgendwie so knirsch gemacht und dann hat sie mich nur ganz geschockt angeguckt und dann hatten wir den Dotter in der Hand. Αυτό άραγε θα είναι το μόνο αυγό που θα σπάσει ή θα ακολουθήσει αυγοκτονία. Άλλωστε οι υποψήφοι έχουν βάρδιες κάθε 8 ώρες. Μια κότα δουλεύει στην πρωινή, η δεύτερη στην απογευματινή και η τρίτη στην νυχτερινή βάρδια. Σκληρή δουλειά, παρόλο που γίνεται σε οριζόντια θέση. Πρέπει να κάθονται αδιάκοπα στα αυγά, όπως και στη φύση, όπως ακριβώς κάνουν και οι κότες. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με τη σούπερ κότα μας, την Άγνες. Βαρέθηκε να κάθεται, έσπασε και τα αυγά. Για λόγους ασφαλείας, τα αυγά που σώθηκαν μεταφέρονται στο εκολαπτήριο. Και πρέπει να αντικαταστήσουμε και την Άγνες, τέτοια που είναι. Μετά την ένατη μέρα, η πρώτη στιγμή της αλήθειας. Προγεννητικός έλεγχος. Η κτηνίατρος θέλει να δει πώς αναπτύσσονται τα αυγά της κότας Μπέρτα, η οποία αντικατέστησε την παρανοϊκή Άγνες. Υπάρχει ακόμη ζωή στα αυγά. Ich habe die Eier angeschaut. Bei 6 Eiern ist die Entwicklung ganz normal. Bei einem Ei ist es fraglich und sie sitzt wieder ganz fest auf ihrem Gelege. Για να δούμε όμως τώρα πώς εξελίσσεται η διαδικασία κάτω από τις ανθρώπινες κότες. Θα γεννηθεί κοτόπουλο ή θα βγει κανένα αυγομάτι. Sieht so aus, als ob da noch nichts passiert sei. Ανακούφιση στον κοτογυναικολόγο. Το πρώτο αυγό τα πάει μια χαρά. Για να δούμε όμως, θα είναι μοναχοπέδι ή θα έχει και αδερφάκια. Da kann man jetzt erkennen,
dass ich zeige es mal mit dem Kugelschreiber, dass man hier so eine Linie hat. Und das heißt, dass da schon was am Arbeiten ist. Hier könnte man eventuell noch den Embryo vermuten. Ja! Στα 4 από τα 10 αυγά δημιουργήθηκε ζωή. Οι υποψήφοι είναι ενθουσιασμένοι.